Ενεργοποιήθηκε από σήμερα σταθερό σημείο στην Πλατεία Ελευθερίας για τη διενέργεια rapid test σε πολίτες και εργαζόμενους, ενώ τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και δεύτερο σταθερό σημείο. Σταθερό σημείο για τεστ ταχείας ανίχνευσης, βοηθώντας τους συμπολίτες μας να έχουν εύκολη πρόσβαση για να μπορούν να έχουν ένα γρήγορο αποτέλεσμα και να έχουμε καλή εικόνα και επιτήρηση της υγειονομικής μας περιφέρειας. Είναι η αρχή σήμερα από την πόλη του Ηρακλείου. Το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, το Υπουργείο Υγείας θα ανακοινώσει και άλλα σταθερά σημεία. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό και να έρθουν όλοι να το κάνουν. Ό,τι καλύτερο, γιατί το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη πόλη, συγκεντρώνει πολύ κόσμο και είναι ένας καλός δείκτης να βλέπουμε πώς πάμε. Εσείς έχετε κάνει πολλά rapid test? Ναι, αρκετά. Είμαι υπέρ. Ο κόσμος, βλέπετε, τηρεί τα μέτρα? Κάνει προσπάθεια. Βέβαια χρειαζόταν. Για να κυκλοφορούμε όσο γίνεται πιο ελεύθερα. Πιο άνετα, να μην έχεις το φόβο ότι ο διπλανός σου έχει κάτι. Σε σύνολο 350 δειγμάτων, τα 15 ήταν θετικά στο κορονοϊό, όπως δήλωσε ο επόπτης ΕΟΔΗ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Παναγιώτης Μαματζάκης. Είναι ένα σημείο το οποίο θέλει να ελέγξει τον ενεργό πληθυσμό της πόλης του Ηρακλείου. Ένα γκρουπ ηλικιακό, το οποίο θα ξεκινάει από τα 16 χρόνια και θα προχωράει μέχρι τα 50-55. Αυτό που συνήθως μεταφέρει χωρίς να έχει γνώση ότι μεταφέρει τον ιό. Πολύ καλή ενέργεια και θα έπρεπε να επεκταθεί και σε άλλα σημεία του Ηρακλείου. Πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος και πρέπει να το κάνουμε συχνά. Είναι ένα μόνιμο σημείο πλέον. Ναι, πολύ καλά. Κάθε εβδομάδα, ναι, καλό θα είναι να το κάνουμε όλοι. Νιώθει ασφαλής ο κόσμος και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε κάθε εβδομάδα, να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Ωραία. Ποιος δεν το ξέρει, καλό είναι να έρθετε. Ό,τι καλύτερο είναι για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Τα rapid test θα γίνονται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Πρόκειται για μια συνεργασία της 7ης ΥΠΕ, του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης, με την προσέλευση του κόσμου να κρίνεται ικανοποιητική. Όλοι οι ενεργοί πολίτες της πόλης και του νομού μπορούν να προσέλθουν χωρίς ραντεβού, έτσι ώστε να ληφθεί rapid test. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Ετοιμάζεται και δεύτερο σημείο, το οποίο θα δούμε αργότερα σε ποιο σημείο θα γίνει, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο συνολική εικόνα. Η δεύτερη προτεραιότητα που μας έδωσε χθες το βράδυ το Υπουργείο είναι ο έλεγχος των self-test. Δηλαδή, κάνουμε εμείς και το παιδί μας τεστ για να πάει στο σχολείο. Διαπιστώνουμε ότι το παιδί είναι θετικό. Η οδηγία είναι να έρθουμε να κάνουμε rapid test πάλι, όχι PCR. Μην ζητάνε από μας να πάρουν αποδεικτικά για το τεστ πέραν του SMS. Για σταθερότητα στον αριθμό των νοσηλευόμενων στις ΜΕΦ του νησιού με COVID-19 έκανε λόγο η Λένα Μπορμπουδάκη. Αυτή τη στιγμή στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων μας έχουμε 26 νοσηλευόμενους, 21 εκ των οποίων είναι διασωληνωμένοι. Φαίνεται ότι παρατηρείται μια σταθερότητα στις νοσηλίες. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε δει και υψηλότερα νούμερα νοσηλιών.